να κάνουμε αυτές τις προσπάθειες. Παρακαλώ. Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung. Έχω ερωτήσεις για τα πρώτα από τα 17 σημεία. Λέει ότι το σχέδιο είναι να αυξηθούν οι χρηματικοί πόροι και ο ρυθμός των μέσων που διαθέτουν ο Στρίτων και ο Ποσάιντων. Μπορείτε να είστε πιο σαφείς. Πρόκειται για διπλασιασμό. Περί τίνος πρόκειται. Και το δεύτερο σημείο, ότι να γίνει προσπάθεια να πιαστούν και να καταστραφούν τα σκάφη που χρησιμοποιούν οι λαθρέμποροι και μιλάτε για την Αταλάντα. Πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση. Ποια θα είναι η εντολή της και ποιος θα την πραγματοποιήσει. Μιλούμε εδώ για ευρωπαϊκή αποστολή. Απάντηση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το δεύτερο μέρος της ερώτησής σας. Ναι, θα είναι μια πολιτική στρατιωτική αποστολή. Χρειάζεται εντολή. Σήμερα πήραμε την πολιτική απόφαση για την εφαρμογή. Σας έφερα ένα παράδειγμα για τα Λάντι, που ήταν πολύ επιτυχής. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στην καταπολέμηση της πειρατείας και την καταπολέμηση των λαθρεμπόρων, αλλά σε ό,τι αφορά την ιδέα είναι πολύ παραφερής. Είμαστε τώρα στη φάση μελέτης και εφαρμογής. Και ναι, θα χρησιμοποιηθεί εντολή. Τώρα για το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας. Είμαστε σε θέση να σας δώσουμε από τώρα νούμερα. Αλλά και εδώ ελήφθη η πολιτική απόφαση. Ο Frontex θα ενισχυθεί. Ο Frontex θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί πιο γενναιόδωρα, γιατί παίζει ένα πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το διπλασιασμό, υπάρχουν διάφορα σημεία που πρέπει να αναθεωρηθούν. Θα μελετήσουμε τη συμφωνία του Δουβλίνου και όποτε είναι καλό ή όπου έχει κάποια λάθη ή όπου κάπου έχει φθαρεί όλα αυτά τα χρόνια και χρειάζεται διορθώσεις, θα το κάνουμε. We'll add one word. Θα προσθέσω μια λέξη για την ερώτηση και την εντολή, η οποία είναι πολύ κατάλληλη ερώτηση. Ήταν ένα από τα στοιχεία που συζητήσαμε περισσότερο με τους υπουργούς. Προφανώς, ήδη δουλεύουμε με το σύστημα του ΟΗΕ, όπως δουλεύουμε με τον ΟΗΕ για όλα τα δυσλειβείς και με τους υπετερμοστή για τους πρόσφυγες και τους ανάλογους οργανισμούς για την καταπολέμηση της διακίνησης. Ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν πρωτοβουλία του Γκουτιέρες πριν από λίγες εβδομάδες να γράψει μια πολύ οραματική επιστολή όπου ζητά συνεργασία ακριβώς για τη λαθρεμπορία ανθρώπων. Συνεργαζόμαστε άμεσα λοιπόν με τον ΟΗΕ και με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μόνιμα ή προσωρινά κάθονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να βρούμε τρόπους να διαμορφώσουμε μια εντολή. Μάρκο, να στάμπα δύο ερωτήσεις παρακαλώ. Η πρώτη αφορά το κατά πόσο θέλετε τη Τινησία και την Αίγυπτο να συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρία, σε αυτή την αποστολή και πότε μπορούμε να δούμε αυτές τις χώρες να αποτελούν μέρος της επιχείρησης. Και δεύτερον, έχει γίνει κάποια συζήτηση για ποσοστώσεις επανεγκατάστασης, κάτι που θα μπορούσε να επιλύσει για κάποιες χώρες να αντισταθμίσει την ενίσχυση των πόρων στο Νότο και τις δύο αυτές επιχειρήσεις. Απαντήσω στο πρώτο μέρος της ερώτησης. Δεν το συζητήσουμε αυτό σήμερα. Πρώτα απ' όλα κοιτάξουμε τρόπους για να αναβαθμίσουμε τη συμμετοχή και τη συμβολή των κρατών μελών στο Frontex και κυρίως στο Τρίτον και Ποσειδώνα. Και επίσης μιλήσαμε αντιθέτως πάρα πολύ και σχεδιάζουμε πολλά για αυξημένη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Λιβύης σε δύο θέματα. Γιατί εστιαζόμαι πάρα πολύ στο είδος της διακυβέρνησης που μπορούμε να δώσουμε στη Λιβύη, αλλά υπάρχουν δύο θέματα και τα οποία δεν θα περιμένουμε. Η διεθνής κοινότητα δεν πρόκειται να περιμένει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά είναι αντιτρομοκρατία αφενός και καταπολέμηση κατά της διακίνησης ανθρώπων αφετέρου.
και για τα δύο αυτά στοιχεία, η εργασία μας, η συνεργασία μας με όλες τις γειτονικές χώρες της Λιβύης αυξάνεται αυτή τη στιγμή. Σε συνεργασία, αλλά δεν συζητήσαμε ιδιαίτερα και συγκεκριμένα τη συμμετοχή τους στις αποστολές. Όσο για το άσυλο, να σας πω πως χρειαζόμαστε να αυξήσουμε την δέσμευση συνολικά της Ένωσης για επαναγκατάσταση και όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εμπλακούν. Η Κομισιόν πολύ σύντομα θα προτείνει ένα πιλωτικό σχέδιο και ελπίζουμε πως όλα τα κράτη-μέλη θα είναι έτοιμα να πάρουν μέρος σε αυτό. Και να προσθέσω στην απάντηση της κυρίας Μαγκερίνη, σε σχέση με την Αίγυπτο και την Τινησία, όπως ίσως γνωρίζετε, έχω ξεκινήσει ένα γύρο, πήγα στο Μαρόκο και θα επισκεφθώ Τινησία και Αίγυπτο, με στόχο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τις χώρες αυτές σε σχέση με τούτο το ζήτημα. Από τη Λεσουάρ. Μια γενική ερώτηση, όχι πρακτική, αλλά γενική, πολιτική και φιλοσοφική. Κάτι που αναρωτιέται η κοινή γνώμη. Γιατί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη όλοι πρέπει να περιμένετε να είναι τόσα πολλά τα θύματα και τόσα σκάφη να γίνει αυτή η τραγωδία. Γιατί έπρεπε να περιμένετε μέχρι τώρα? Δεν ήταν έκπληξη για κανέναν αυτό που συνέβη. Γιατί εσείς, και δεν εννοώ εσείς προσωπικά, αλλά γιατί τα θεσμικά όργανα πρέπει να περιμένουν να υπάρξει μια τόσο μεγάλη τραγωδία για να κινητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν έτσι γρήγορα? Απάντηση. Θα πρέπει να σας πω πως προσωπικά, όχι ως εργαζόμενοι μόνο στα θεσμικά όργανα, αλλά ως άνθρωπος, ως μητέρα, και εγώ αυτές τις ώρες αναρωτιόμουν το ίδιο ερώτημα και πραγματικά υπήρξε ένα αίσθημα δυσφορίας. Δεν πρέπει να φοβούμαστε να δείχνουμε το ποια είναι τα όρια των θεσμών και της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. Είναι κάτι το λυπηρό και αυτό δεν είναι δικαιολογία και φοβάμαι πως δεν θα υπάρξουν δικαιολογίες. Αλλά όπως συνέβη και μάλιστα σε τραγωδίες στην πρόσφατη ιστορία, μόνο μια μεγάλη τραγωδία δημιουργούσε πραγματικά αυτό το κοινό αίσθημα της επίγουσας ανάγκης ότι έπρεπε να γίνει κάτι για να ανέβει το θέμα στην πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντα, έτσι ώστε να γίνει κάτι ενωμένο και αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο. Ελπίζω πως αυτό το γεγονός θα λειτουργήσει σαν ένα δραματικό ξυπνητήρι για όλους. Για όλους στην Ευρώπη, όπως είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με όλους μας. Με εμάς στην Ευρώπη, με την Ευρώπη, με το Κοινοβούλιο, με τις εθνικές κυβερνήσεις, με τους πάντες. Πραγματικά, με άλλη ιδιότητα, είχα πάει στη Λαμπεδούζα στο παρελθόν και αυτό που με είχε εντυπωσιάσει είναι πως είχα πει ότι ποτέ δεν θα ξαναγυρνούσα εκτός και αν υπάρξει πραγματικά κάτι το συγκεκριμένο το οποίο να λειτουργεί επιχειρησιακά, να μπορεί να λειτουργήσει. Πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κοινή γνώμη η οποία αυτή τη στιγμή τι έχει να αντιμετωπίσει, θανάτους ή να καλωσορίσει τους πρόσφυγες. Και την Μάλτα και την Ιταλία θα πρέπει να τους ευχαριστήσω για ό,τι κάνουν στη θάλασσα, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να παραλείψω πως η Σουηδία και οι σκανδιναβικές χώρες είναι αυτές που παίρνουν σε θελοντική βάση τους πρόσφυγες. Λοιπόν, ως Ευρωπαίοι, ως Ευρωπαϊκοί
κοινωνικά θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κοινή μας γνώμη και θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως η πραγματική απάντηση στο πρόβλημα αυτό είναι μια ευρωπαϊκή απάντηση και θα πρέπει από κοινού να βρούμε το κουράγιο να δώσουμε σωστές απαντήσεις. Μερικές φορές δεν είναι εύκολο να είναι κανείς πολιτικός, γιατί το θέμα είναι πραγματικά το μήνυμα που θα περάσει, γιατί ναι, υπάρχει το μήνυμα, στείλτε τους πίσω από αυτούς που θα έρθουν, αλλά μερικές φορές ξέρει κανείς πως αν τους στείλει πίσω θα σκοτωθούν. Λοιπόν, μιλούμε για μια καμπή αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή συνείδηση, δεν ξέρω αν έτσι θα έπρεπε να το πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτή τη στιγμή μια στιγμή καμπής και δεν πρέπει να συνεχίσουμε τις υποσχέσεις, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε δράσεις. Να πω πως ήταν πολύ εύγλωτη η παρέμβαση της Φεντερίκα και ξεκινώντας προηγουμένως την παρέμβαση, έλεγα πως λυπάμαι που αυτή η συνάντηση σήμερα έγινε μετά από αυτά τα τραγικά συμβάντα. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Από την αρχή της θητείας της νέας Επιτροπής, το θέμα της μετανάστευσης ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες. Το γεγονός και μόνο πως μια τηλεφωνική συζήτηση ανάμεσα στην κυρία Μογκερίνη και εμένα χθες το βράδυ ξεκίνησε αυτή και προκάλεσε αυτή τη συζήτηση, αυτή τη συνάντηση, κοιτάξτε, νομίζετε πως προετοιμάστηκε όλη η συζήτηση έτσι απλά μέσα στη νύχτα? Όχι, όχι, αλλά ούτως ή άλλως θέλαμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση. Ούτε μπορούσαμε να προβλέψουμε τι θα συνέβαινε. Αν το είχαμε προβλέψει, θα είχαμε πάρει ίσως και κάποια μέτρα για να το αποφύγουμε. Αλλά το γεγονός πως είχαμε επίγνωση της κατάστασης και πως ήμασταν έτοιμοι να αντιδράσουμε και σήμερα, απλά ενισχύοντας την αλληλεγγύη και την ενεργοποίηση ανάμεσα στα και την δραστηριοποίηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και μαζευτήκαμε όλοι εδώ, αυτό δείχνει πως δεν περιοριζόμαστε σε ρητορικές ασκήσεις, αλλά προχωρήσαμε σε πρακτικά μέτρα. Ξέχασα κάτι που νομίζω πως είναι σημαντικό. Λέει, είπατε εκπρόσωπος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη, είναι σύνθετη, αλλά είναι και πάρα πολύ ισχυρή. Και όπως όλοι οι μεγάλοι μηχανισμοί, και όχι από τη διαρθρωτική σκοπιά, αλλά από την πολιτική σκοπιά, χρειάζεται και λίγο χρόνο για να κινηθεί. Θα θυμάστε ίσως κάποιοι πως πριν από ένα μήνα μόνο σας έλεγα σε εσάς ή στους συναδέλφους σας στις Βρυξέλλες πως ήμουν περήφανη που συμπεριλήφθη μετά από πάνω από 10 χρόνια στην ημερήσια διάταξη των Υπουργών Εξωτερικών το θέμα της μετανάστευσης. Αυτό δεν σημαίνει πως είμαστε οι καλύτεροι και τα κάνουμε όλα σωστά, αλλά αυτό σημαίνει πως χρειάζεται ή χρειάστηκε λίγος περισσότερος χρόνος και δυστυχώς να έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι για να ανέβει αυτή η προτεραιότητα σε υψηλότερο επίπεδο. Και όχι ότι δεν προσπαθήσαμε σκληρά από την αρχή. Και η ιδέα αυτής της κοινής συνάντησης υπήρχε εδώ και κάποιους μήνες. Αλλά έτσι έχει η πραγματικότητα. Η συνεργασία μέρα με τη μέρα, σταγόνα σταγόνα, δημιουργεί τα απαραίτητα στοιχεία της συνεργασίας. Αλλά δυστυχώς τέτοια δραματικά συμβάντα σαν το χθεσινό ενεργοποιούν περισσότερο τέτοιες καταστάσεις και αυτό είναι κάτι αναπότρεπτο. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να σταματήσουμε αυτή την αναχώρηση των σκαφών από τις άλλες χώρες. Όπως αναφέρθηκε, ήταν μία από τις πρωτοβουλίες που σήμερα ακούσαμε από τον Επίτροπο που μίλησε για αυτή τη δυνατότητα καταστροφής των σκαφών. Ως Προεδρία το βάζουμε στην ατζέντα και θα σκεφτούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί. Αλλά δεν είναι εύκολο να σχεδιαστεί μια στρατιωτική επιχείρηση και αν μιλήσουμε για τα χωρικά ύδατα των τρίτων χωρών και όλα αυτά, ακόμη και αν αυτή η τελευταία τραγωδία συνέβη όχι πολύ μακριά από την ακτή της Ευρώπης, αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό και όπως έλεγα και το πρωί,
Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι χίλιοι άνθρωποι μπορεί να μπουν σε ένα τέτοιο σκάφος και κανείς να μην το δει. Γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις μας σε τέτοιες χώρες και οι 10 προτάσεις της Κομισιόν θα τις βάλουμε στην ατζέντα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις προχωρήσουμε σε κάθε μία σε συγκεκριμένη δράση. Γιατί είχαμε εργαλεία και μέτρα, αλλά πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δυστυχώς αυτές οι τρίτες χώρες και χώρες προέλευσης και διέλευσης είναι δύσκολες στη συνεργασία μαζί τους και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τις πλησιάσουμε. Εδώ πρέπει να τελειώσουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου, γιατί έχουμε την διάσκεψη με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και έχουμε μια μεγάλη, πολύ σημαντική συνάντηση μαζί τους. Αυτά και ευχαριστώ που μου σύντομα.